Ποιες είναι οι πρώτες σας σκέψεις μετά από το παιχνίδι? Contento por el equipo, por los muchachos. Σίγουρα είμαι πολύ ικανοποιημένος από την γενικότερη παρουσία της ομάδας, από τους ποδοσφαιριστές. No solo por la victoria, que ήταν limpia, καθαρά. Όχι μόνο για την νίκη, η οποία θεωρώ πως ήταν μια καθαρή νίκη, μπορούμε να πούμε. El trabajo que hacen en la semana. Αλλά γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο επιβραβεύτηκε η σκληρή δουλειά που κάνουν όλες τις εβδομάδες. En momentos difíciles están sacando lo que tienen que sacar. Μετά από μια δύσκολη περίοδο, με κάποια ανεπιτυχή αποτελέσματα, καταφέρανε και βρήκανε μέσα τους αυτή την δύναμη για να μπορέσουν να κάνουν σήμερα αυτή την εμφάνιση και την νίκη. Los momentos difíciles no es fácil jugar y sin gente también. Μιας και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε δύσκολες στιγμές δεν είναι εύκολο να παίξεις έτσι όπως παίξαμε εμείς σήμερα, πόσο μάλλον από την στιγμή που δεν έχουμε και τον κόσμο στο πλευρό μας. Felicidades a todos los muchachos. Γι' αυτό και θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Sigue trabajando que tenemos partido difícil. Πλέον αυτό το παιχνίδι έχει περάσει στην ιστορία και συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά για να βελτιωθούμε εν ώψη του επόμενου αγώνα. Στην Ελλάδα συνηθίζεται να γίνεται πολλής λόγος για τα συστήματα, τις αλλαγές των συστημάτων. Σήμερα είδαμε τον ΠΑΟΚ να αγωνίζεται με μια διαφορετική διάταξη, με ποδοσφαιριστές σε διαφορετικούς ρόλους όπως ο Καντουρί, ο Βιερίνια. Ένα σχόλιο για το σκεπτικό πίσω από αυτή την αλλαγή. Son momentos que hay que ver el equipo donde necesita más ayuda. Πάντα καθημερινά προσπαθούμε να δούμε να αξιολογήσουμε μάλλον την ομάδα και να δούμε πού χρειάζεται να βελτιωθεί και πού μπορούμε να την βοηθήσουμε εμείς από τη δικιά μας την πλευρά. Sabemos que el rival juega con un sistema determinado. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος αγωνίζεται στον τελευταίο καιρό με ένα συγκεκριμένο σύστημα, οπότε θέλαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό. Και en base a nuestras virtudes también tenemos que contrarrestar al rival. Οπότε από την μία πλευρά, παρόλο που επιθετικά δεν αλλάξαμε τον τρόπο λειτουργίας μας, αμυντικά σίγουρα κάναμε κάποιες προσαρμογές έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξετερώσουμε τα αντίπαλα του. Ακολουθεί άλλο ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα ιδιαίτερο παιχνίδι σε δύο μέρες ουσιαστικά από σήμερα. Τι προλαβαίνει να κάνει η ομάδα και αν αυτό που είδατε σήμερα σε επίπεδο διάταξης είναι κάτι το οποίο σκέφτεστε και για το μέλλον? Πρώτα πρέπει να δούμε τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αγωνιστήκαν να κάνουν μια πάρα πολύ καλή αποκατάσταση. Πρέπει να δούμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι εμφάνισαν κάποια μικρό προβλήματα. Trabajar con lo que están disponible, fuerte. Να δουλέψουμε δυνατά με αυτούς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν. Que tienen que estar preparados también. Μιας και πρέπει να φέρουμε ουσιαστικά όλους τους ποδοσφαιριστές στα ίδια επίπεδα, να είναι έτοιμοι δηλαδή να αγωνιστούν. Και ya a partir de mañana analizamos al rival. Και ουσιαστικά από αύριο θα πρέπει να ξεκινήσουμε την ανάλυση του επόμενου μας αντιπάλου. Και en base a eso jugaremos como tendemos que jugar. Και με βάση αυτό είναι που θα αποφασίσουμε τι είναι καλύτερο για την ομάδα όσον αφορά συστήματα, παίχτες κτλ. Σε ψυχολογικό επίπεδο, τι σημαίνει το σημερινό αποτέλεσμα? Un premio para los muchachos. Για μας αντιπροσωπεύει ένα βραβείο για τους ποδοσφαιριστές. No es fácil muchos partidos, hacer buenos partidos y perder o comernos un gol tonto. Και αυτό ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι καθόλου εύκολο να σε πάρα πολλά παιχνίδια να αγωνίζεσαι καλύτερα, να αξίζεις να κερδίσεις και τελικά να μην το καταφέρνεις αυτό λόγω κάποιων γκολ που δεχόμαστε, τα οποία θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει. También es difícil jugar sin gente, que la gente siempre empuja, siempre ayuda. Από την άλλη, είναι δύσκολο να αγωνιζόμαστε και χωρίς τον κόσμο μας, μιας και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν είναι εδώ πέρα μας στηρίζει και μας πρόχνει ουσιαστικά. Sabemos que todos los equipos están jugando sin gente. Εννοείται βέβαια ότι αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Αλλά nuestra gente es diferente. Αλλά θεωρούμε και πιστεύουμε ότι ο κόσμος μας είναι διαφορετικός. Αλλά pero lo importante es que el equipo sacó un triunfo y agarra fuerza ahora. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα κατάφερε και έκανε έναν θρίαμβο σήμερα και θα πρέπει να χτίσει πάνω σε αυτό και να συνεχίσει στους επόμενους αγώνες.